Έγινε μία εκπαίδευση σε συνεργασία με τον τέταρτο πυροσβεστικό σταθμό και τον διοικητή του. Είναι συνέχεια μια σειρά εκπαιδεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν πολύ πριν από την έναρξη της αντιπυρικής. Έγινε μια πρώτη εκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Το συμπέρασμα είναι ότι φέτος η ανταπόκριση και η ετοιμότητα των εθελοντών μας ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από 2 χρόνια. Βεβαίως εδώ στον κήπο μας, στον κήπο της πόλης μας, στην αυλή μας, είναι πάρα πολλά που απομένουν να γίνουν. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλά που απομένουν να γίνουν όσον αφορά επιπλέον προμήθειες εξοπλισμού. Πρέπει να πω ότι εμείς είμαστε από τους τυχερούς δήμους. Είμαστε ο μόνος δήμος, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, ο οποίος κατέχει το μέγιστο, θα έλεγα, κομμάτι του ημιτού. Ο ημιτός είναι ο μόνος πνεύμονας πια στην Αττική. Σε συνεργασία με το ΣΠΑΗ υπάρχουν σχέδια και μέσω της συμμετοχής μας στα προγράμματα Ιμπίσκους να γίνει ο ημιτός ένα πρότυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ένας χώρος στον οποίο θα γίνονται ερευνητικές εργασίες και για μεταπτυχιακά προγράμματα και για διδακτορικές έρευνες. Ήδη έχει εγκατασταθεί το σύστημα Αμίμπιο και ο μελλοντικός σχεδιασμός είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας πάρκων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ακόμη και ιστορικών και αρχαιολογικών πάρκων και χώρων που υπάρχουν στον Ιμιτό. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού με αυτήν την έννοια είναι πάρα πολύ τυχερός που έχει αυτό το κομμάτι. Εγώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ, στον οποίο υπάγεται η ομάδα εθελοντικής δασοπροστασίας, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί πλαισιώνομαι από μια πολύ ισχυρή ομάδα εθελοντών που αγαπούν τον Ιμιτό και εδώ είναι το σπίτι τους. Έχουμε άριστη συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία, με τους τοπικούς αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Αύριο θα έχουμε μία σύσκεψη με την ομάδα περιβάλλοντος του ΔΟΠΑΠ, στην οποία θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων, διότι αν υπάρξει πρόβλημα, ενδεχομένως το πρόβλημα να εντοπιστεί και σε αστικά και περιαστικά πάρκα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς στην πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω σήμερα και τους τοπικούς αντιδημάρχους που είναι μαζί μας και έναν από τους προκατόχους μου στο ΔΟΠΑΠ, τον κύριο Ριτσινιά, ο οποίος οργάνωσε την εθελοντική δασοπροστασία στον τέος Δήμο Παπάγου και είναι συνεχώς δίπλα μου εθελοντής για να βοηθάει. Θέλω ιδιαίτερα να τον ευχαριστήσω. Βάση καταρχήν είμαστε όλοι μας και εγώ είμαι εθελόντρια. Δεν μιλούμε πια για 2 ομάδες, μιλούμε για μία ενιαία ομάδα, την ΔΑΠΑΧΟ. Ο κανονισμός της εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ. Βλέπετε ότι έχουμε και ένα καινούριο έμβλημα. Είναι ένα κλαδί πεύκου. Είναι το δέντρο του ημιτού μας, του κήπου μας, το πεύκο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ επικεφαλής της ομάδας. Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ. Και επειδή ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τομέα περιβάλλοντος δεν έχει εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν μπορεί να αποτελέσει κανονιστική πράξη. Συνεπώς, έως ότου τοποθετηθεί προϊστάμενος στον τομέα περιβάλλοντος, ο οποίος θα έχει την καθημερινότητα, είμαι εγώ επικεφαλής, συνεργάζομαι άριστα με όλη την εθελοντική ομάδα, φυσικά με τους τοπικούς αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πολιτική προστασία, αλλά και τον κύριο Δασκαλόπουλο, ο οποίος άλλαξε μεν πόστο, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, προχωράμε πολύ καλά. Πρέπει ένα πράγμα να συνειδητοποιήσουμε, ότι εμείς έχουμε μια ευθύνη. Ένα είναι το χρόνο, ο ημιτός είναι ένας. Και μιας και εμείς, δηλαδή ο Χολαργός, ο Πάγος Χολαργός, έχει το περισσότερο πράσινο, δηλαδή ανήκει στο δικό μας Δήμο, έχουμε και εκείνη τη μεγάλη ευθύνη να το διατηρήσουμε, να το προστατεύσουμε από κάθε τι.
Άρα η δική μας ομάδα, και είναι μία η ομάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο ομάδες, ένας είναι ο Δήμος, μία είναι η ομάδα και πρέπει να αφοσιωθούμε όλοι οι εθελοντές στον έναν σκοπό, να προστατεύσουμε αυτό το δάσος που έχει απομείνει. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η ευχή μου και αυτή είναι η προσπάθεια όλων, νομίζω, και πρέπει να είναι. Ο κύριος Σίσκος δεν είναι μόνο εθελοντής. Ως πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ, μέσω των πολυιατρίων, είναι έτοιμος σε κάθε στιγμή να στηρίξει τις εθελοντικές ομάδες και τους δημότες, εάν ομιγέννητο έχουμε ένα έκτακτο γεγονός. Είναι σε διαρκή ετοιμότητα τα πολυιατρία. Και εδώ σήμερα δεν είναι μόνο ως εθελοντής, είναι και ως πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ. Μετά τη σημερινή άσκηση, θέλω να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Λένε στο καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και εύχομαι τα πάντα φέτος να είναι μόνο δοκιμαστικά και όχι πραγματικά περιστατικά. Ερώτησα δύο σημαντικά πράγματα για την εθελοντική ομάδα. Αν επιτρέπεται ο φάρος και τα ηχητικά σήματα όταν και εφόσον έχουμε περιπολία ή άσκηση. Και η απάντηση που δόθηκε είναι ότι δεν επιτρέπεται. Μόνο εάν και εφόσον δώσει ο υπεύθυνος επικεφαλής της πυροσβεστικού σώματος μόνο για φάρο. Αλλιώς είναι απαγορευτικό. Και μια δεύτερη ερώτηση που έκανα, αν υπάρχει ένα όριο ηλικίας για εθελοντές, όχι για αυτούς που κάνουν παρατηρητήριο ή σε χρέη ασύρματου, που να οδηγούν αυτοκίνητο ή να είναι πλήρωμα σε αυτοκίνητο. Μου είπαν ότι δεν το ξέρει, αλλά από ό,τι ξέρει, οι εθελοντές πυροσβέστες είναι μέχρι 55 ετών. Και ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν άλλον οργανισμό να ρωτήσουμε. Αλλά αυτό που ξέρει αυτός είναι ότι είναι μέχρι 55 ετών, αλλά δεν ξέρει συγκεκριμένα για εθελοντικές ομάδες, απλά όπως είμαστε εμείς. Η ερώτηση ήταν καθαρά στο ότι αν ας πούμε κάποιο άτομο μεγάλης ηλικίας οδηγάει πυροσβεστικό αυτοκίνητο και υπάρχει ένα πλήρωμα μέσα, αν συμβεί κάτι λόγω υγείας και αυτά και υπάρχει κίνδυνος. Αυτός ήταν καθαρά ο λόγος.